Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κλείδωσε λοιπόν το νέο αφορολόγητο στα 5.685 ευρώ από τα 8.636 που ίσχυε μέχρι σήμερα και καλώς έχοντας των πραγμάτων θα εφαρμοστεί στα εισοδήματα του 2020. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, μαζί μας ο Δημήτρης Πεπάνης. Τέτα καλησπέρα, πραγματικά ήταν ένα από τα δύο θέματα, τα βασικά θέματα που ήταν να κλείσουν για τους θεσμούς, το άλλο έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά. Το φορολογικό λοιπόν φαίνεται ότι κλειδώνει και κλειδώνει με απώλειες για τους φορολογούμενους τάξη των 650 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Ουσιαστικά είτε είσαι άγαμος είτε είσαι έγαμος, αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον φόρα 650 ευρώ το χρόνο. Είναι λίγα πολλά. Δεν είναι λίγα, είναι αρκετά τα χρήματα και είναι σαν μια νέα έκτακτη εισφορά, για να λέμε την αλήθεια. Τώρα υπάρχει ένα επιχείρημα που θα πει: μα έτσι κι αλλιώς πολλοί κόσμος που έκρυβε χρήματα πάλι θα την τα κρύβει και θα πάει με το χαμηλότερο αφορολόγητο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, καθώς αυτό το αφορολόγητο, το χαμηλό αυτό αφορολόγητο, συνδυάζεται με τα αντικειμενικά κριτήρια διαβίωσης. Είτε αυτό είναι αυτοκίνητα, είτε αυτά είναι σπίτια, είτε αυτά είναι νίκαια. Έχει κλείσει πάρα πολύ ο κλειός ανάμεσα σε εκείνους που μπορούν να φοροδιαφύγουν, που μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα από την εφορία, με αποτέλεσμα τελικά αυτά τα επιπλέον χρήματα να τα πληρώσουν ουσιαστικά όλος ο φορολογούμενος πληθυσμός. Και αυτό είναι και το μεγάλο αντιεπιχείρημα στο χαμηλό αφορολόγητο, ότι είναι ένα οριζόντιο μέτρο, είναι ένα μέτρο που αφορά με τον ίδιο τρόπο όσοι έχουν εισόδημα πολύ χαμηλό, γιατί κατά πιάματα 5-6.000 ευρώ είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα, και όσοι έχουν και πολύ υψηλότερο εισόδημα, καθώς δεν υπάρχει καμία κλιμάκωση. Είναι 650 ευρώ σταθερά για όλους τους φορολογούμενους. Τώρα, ως προς το χρονοδιάγραμμα, όπως σωστά είπες, τυπικά είναι το 2020, τα εισοδήματα του 2020. Όμως, και εδώ υπάρχει η κουβέντα, όπως έχουν ψηφιστεί τα μέτρα και όπως έχουν συμφωνηθεί, δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα τα μέτρα, όπως έχουν συμφωνηθεί, σε περίπτωση που η χώρα δεν πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να πάει και ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή να αφορά τα εισοδήματα του 2019. Και αυτό βέβαια αθροίζεται σε όλες τις άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις που υπάρχουν. Από την άλλη όμως, και αυτό που λέει η κυβέρνηση, το αφορολόγητο αυτό θα αποτελέσει τη βάση ώστε να υπάρξουν τα λεγόμενα αντίμετρα, ώστε μπορούμε να δούμε ενδεχομένως φορολογικές ελαφρύνσεις σε μια σειρά από άλλα θέματα, και αυτό μένει να δούμε αν και κατά πόσο αυτές θα επηρεάσουν και θα αποτελέσουν ένα πραγματικό αντίβαρο στα 650 ευρώ επιπλέον που θα κληθούμε να πληρώσουμε.